αυτή εδώ η περιοχή της γης δεν είναι ένας απλός χώρος, αλλά είναι μία χώρα ηρώων και μαρτύρων. Και ότι αυτός ο λαός που κατοικεί αυτόν τον τόπο δεν είναι απλώς και μόνο ένα μοσαϊκό κάποιων φυλών, αλλά είναι ένα γένος που φέρει μία παράδοση και μία ιστορία αγώνων και θυσιών. Και βέβαια νομίζω ότι εκφράζω όλους εάν πω ότι ποτέ στη σκέψη του Βασίλη Λεβέντη δεν εμφυλοχώρησε ο φονταμενταλισμός ή η αντίθεση προς την ετερότητα. Αντιθέτως, η Ένωση Κεντρών εκφράζει την απόλυτη αγάπη προς τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από την θρησκευτική του πίστη, από την καταγωγή του ή από την εθνική του ιδιοπροσωπεία. Όμως, ωστόσο, σε αυτόν τον τόπο των ηρώων και των μαρτύρων, θέλει να υψώνει και να υψώνει πάντοτε την αλήθεια της εθνικής μας ιδιοπροσωπείας, που δεν αντιμάχεται τους άλλους λαούς, αλλά ωστόσο υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του γένους. Ζούμε σήμερα ως λαός μία επίθεση από τον διεθνιστικό οργανωμένο μηχανισμό για μία παγκοσμοποιημένη υπερκυβέρνηση, η οποία θα επιβάλλει μία τρομακτική φασιστική και ανίποτα τραγική κυριαρχία σκότους. Πιστεύω ότι φωνές όπως του Βασίλη Λεβέντη, όπως επισημείωσε με πολύ αξιόλογο τρόπο προλαλής σας, μπορεί να υψώσουν στη συνείδηση όλων μας την έννοια της αντιστάσεως. Μιας αντίστασης που δεν θα έχει βέβαια τα στοιχεία της βίας και της κακότητος, αλλά που θα υψώνει τον ανθρωπισμό, τον υπαρξισμό, όλα όσα συνθέτουν την έννοια του ανθρωπίνου προσώπου, σαν ασπίδα απέναντι στην καταδολίευση των ελευθεριών μας. Γίνεται πολύς λόγος σήμερα για την περίφημη κάρτα του πολίτη. Και θα ήθελα να πω, εκ προσώπου της Εκκλησίας, ότι το μέγιστο αγαθό που διακινδυνεύεται τώρα είναι η ελευθερία μας. Γι' αυτό νομίζω ότι το συνέδριο αυτό είναι μια όαση στα λερά, μέσα στην αυχμηρά σαχάρα των πολλών κομμάτων εξουσίας που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, που όμως είναι υποτελείς όλοι αυτοί στο διεθνιστικό παράγοντα. Συγχαρητήρια αγαπητέ Πρόεδρε για τον αγώνα σου, για την πίστη σου, για τα ιδεώδη που εκφράζεις και εύχομαι ο Θεός να είναι πάντοτε συνεργός στα έργα και στην πολιτική δράση της Ενώσεως Κεντρών. Ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιότατο Πυραιός για τα καλά του λόγια και ο ίδιος διακρίνεται για το ήθος του και την προσφορά του. Και δεν είναι, ήταν τυχαία η επιλογή που του κάναμε να είναι αυτός εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πορεύεται έναν δρόμο καλό και αυτοκαθάρσεως, θα είμαστε δίπλα της. Η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη ψυχικά με τον ελληνικό λαό, τίποτα δεν μπορεί να χωρίσει τα δύο αυτά πράγματα, λαό και Εκκλησία. Και είμαι σίγουρος ότι οι ιεράρχες σαν τον Πυραιός πρέπει να τύχουν μίμησης και από τους υπολείπους και σεβασμού από όλο το δημοκρατικό λαό της Ελλάδος. Όχι μόνο του Πειραιά. Σεβασμιότατε, έχετε την εκτίμηση της Ελλάδας όλης, όχι μόνο της περιοχής σας.
Κυρίες και κύριοι, οι ώρες είναι λίγο κρίσιμες. Άλλοι λένε είναι αρκετά κρίσιμες. Γιατί? Γιατί πράγματα που ως χθες θεωρούνται σίγουρα και αδιαπραγμάτευτα, οι συντάξεις, οι μισθοί, οι τραπεζικές καταθέσεις, έχουν αρχίσει και την χάνουν αμφισβήτησης. Ποιος θα πίστευε πριν από ένα χρόνο ότι κάποιοι άνθρωποι συμπολίτες μας θα λάμβαναν τις καταθέσεις τους να τις πηγαίνουν στο εξωτερικό γιατί φοβούνται μην τα χάσουν τα λεφτά τους. Ποιος θα περίμενε πριν από 2 χρόνια, 3 ή και πριν 6 μήνες ότι στον ΟΣΕ θα έχαναν κάποιοι τα δικαιώματά τους, θα μετετίθεντο, θα γινόντουσαν τόσο μεγάλες αλλαγές. Ποιος θα περίμενε τα μοίρια όσα ετοιμάζονται τώρα, τα οποία είναι και άγνωστα αν αρκούν και μήπως χρειαστούν και άλλα και άλλα, και πόσο βαθύ είναι αυτό το τούνελ. Αρκεί να σας πω ότι το σήμα του κόμματος της Ένωσης Κεντρών έγινε η έξοδος από το σκοτεινό τούνελ πριν 2 χρόνια, τότε που λίγοι νομίζαν ότι είχαμε μπει σε τούνελ, και σε αυτό ήμασταν απόλυτα προφητικοί. Εμείς πριν μπει η Ελλάδα στο τούνελ εβάλαμε σήμα την έξοδο από το τούνελ, γιατί ξέραμε ότι είναι μια μακρινή πορεία προσπαθειών για να σωθεί ο τόπος, να κρατηθεί όρθιος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την κρισιμότητα της κατάστασης. Εγώ υπήρξα από εκείνους που στήριξα κάθε προσπάθεια και στηρίζω να κρατηθεί η χώρα όρθια. Το 2009, πριν κάνει εκλογές ο Καραμαλής, τότε που μιλούσε για πάγωμα μισθών, για σκληρά μέτρα, είχα βγει στην τηλεόραση και είχα πει να τον συνδράμουμε, να συνδράμουμε τα σκληρά μέτρα, γιατί ήξερα την πορεία της οικονομίας, την κατάσταση της οικονομίας. Κάποιοι με κατηγόρησαν ότι πάω να στηρίξω τον Καραμαλή. Μα πώς να στηρίξω τον Καραμαλή? Ένα κεντρών κατέρχεται αυτοδύναμη, χωριστά. Αν ήθελα να στηρίξω τον Καραμαλή, είχα το τηλέφωνό του να βρεθούμε να τον στηρίξω. Την Ελλάδα στήριζα, όχι τον Καραμαλή. Πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, σε ό,τι σκληρό μέτρο επιβάλλει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, είμαι σύμφωνος. Είμαι σύμφωνος αν αυτό το μέτρο είναι προς το καλό του τόπου. Αν είναι σκληρό σήμερα για να ευχαριστηθούμε και να σωθούμε αύριο. Πάλι κάποιοι έσπευσαν και είπαν στηρίζεις. Την Ελλάδα στηρίζουμε, δεν το κατανοούν. Έχουν μάθει να αντιπολιτεύονται την κάθε κυβέρνηση. Πρέπει δηλαδή όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να βρίζουμε, να στυλιτεύουμε, να καταγγέλουμε, επιμονή μου βάσεως. Η αρχή μου πάντα ήταν να στηρίζω κάθε τι ηθικό που με βρίσκει σύμφωνο και να καυτηριάζω οτιδήποτε αντιβαίνει την εκτίμησή μου, τη σκέψη μου. Νομίζω τώρα που μιλούν για συνένεση κάποιοι, καθυστερούν, καθυστέρησαν. Γιατί αυτές οι αναγκαιότητες ήταν από πολλά χρόνια δεδομένες. Δεν είναι τώρα η συνένεση αναγκαία. Εγώ μιλούσα για συνένεση από το 90. Όταν κάποιοι στην πόλωση και στην έκρηξη μεταξύ των δύο κομμάτων βάσιζαν την εκλογική τους επιβίωση. Θεωρώ ότι με δυσκολία η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται στα λόγια μου. Αισθάνομαι δικαιωμένος γιατί ήμουν λίγο δυσάρεστος πριν χρόνια ζητώντας μείωση των μεγάλων συντάξεων, ζητώντας κατάργηση της διπλοθεσίας, ζητώντας κατάργηση των διπλών και τριπλών συντάξεων, ζητώντας κατάργηση της νόμου της χρηματοδότησης των κομμάτων, και τα οποία τώρα τα έχουν πάρει όλοι και τα λέγουν, αλλά τα λέγουν με καθυστέρηση 20 ετών και αφού χρεοκοπήσαμε. Αυτό είναι. Εάν αυτά τα είχαμε κάνει βίωμα
τα είχαμε υιοθετήσει κάποια χρόνια νωρίτερα, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Εν πάση περιπτώσει, έστω και με αυτήν την καθυστέρηση, είμαι χαρούμενος που σιγά σιγά όλα τα κόμματα υιοθετούν τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών. Εκείνο που χρειάζεται είναι να καταλάβει ο λαός ότι τα κόμματα το κάνουν από ανάγκη. Το κάνουν κάτω από την πίεση των συνθήκων. Ενώ εμείς το κάναμε έντιμα, το κάναμε προβλεπτικά, το κάναμε έγκαιρα. Και θα ήταν άλλη εικόνα της χώρας σήμερα. Σας είπα προηγουμένως ότι οτιδήποτε καλό μέτρο κάνει η κυβέρνηση θα το στηρίξω. Αλλά οτιδήποτε καλό, όχι τα πάντα. Λόγου χάρη πιστεύω ότι τη μαύρη τρύπα των δαπανών, τη μαύρη τρύπα των οικονομικών μας, δεν πρέπει να την πληρώσουν ούτε τα 300 ευρώ, ούτε τα 500, ούτε τα 1000, ούτε τα 1500. Πρέπει να στραφούμε εις τους έχοντες και κατέχοντες. Η διαφορά μου με τον Γιώργο Παπανδρέου είναι ότι βάζει στην ίδια μηχανή του κυμά πλούσιους και φτωχούς και ζητάει και από τους φτωχούς που δεν μπορούν να δώσουν. Ζητάει και από εκείνους που δεν έχουν να δώσουν. Θα μου πείτε, βρέθηκε ποτέ κυβέρνηση να θίξει τον πλούτο? Βρέθηκε κυβέρνηση με το ανάστημα να τα βάλει με τους διαπλεκόμενους, με τους ισχυρούς? Μα νομίζω η χώρα ζητάει ανατροπές. Πρέπει να βρεθεί μία κυβέρνηση. Δεν θα τα βάλουμε με τους πλούσιους. Καταρχάς δεν τα βάζουμε με κανέναν. Τους καλούμε να συμβάλλουν στην διάσωση της οικονομίας. Και είμαι σίγουρος ότι όσοι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι έντιμοι και διορατικοί, προτιμούν να δώσουν κάτι συμβάλλοντας παρά να επέλθει χάος, αναρχία στον τόπο αυτό και να τα χάσουμε όλοι όλα. Θεωρώ λοιπόν ότι τον πλούτο δεν τον θίγουμε. Του κάνουμε πρόσκληση να σώσουμε τη χώρα και δεν έχει δικαίωμα να μην ανταποκριθεί. Έχει χρέος να ανταποκριθεί ο πλούτος στην πρόσκληση, όχι της Ένωσης Κεντρών, της εποχής μας είναι η πρόσκληση. Εγώ συναντώ πλουσίους οι οποίοι μου λένε θα συμβάλαμε περισσότερο κύριε Λεβέντη και θα κάναμε πολλά πράγματα αν ξέραμε ότι δεν τα κλέβουν τα λεφτά και δεν τα τρώνε. Και έχουν εδώ που τα λέμε κάποιο δίκιο. Διότι αν ξέρεις ότι τα λεφτά πάνε σε ένα κουβά με τρύπιο πάτο και άρα πάνε χαμένα, γιατί να τα δίνεις? Είχα επίσης πει ότι έτσι κι αλλιώς θα γίνει κυβέρνηση προσωπικότητων. Δεν θα μπορέσει ο Γιώργος Παπανδρέου να τα φέρει βόλτα, δεν θα μπορέσει κανείς να τα φέρει βόλτα. Κι εγώ να ήμουν δεν θα μπορούσα να τα φέρω βόλτα. Τι εννοώ? Ότι η κατάσταση απαιτεί όλοι μαζί να συμβαδίσουμε, με διάλογο να συζητούμε το κάθε μέτρο και όχι φασιστικά και αυταρχικά, και όλοι μαζί να πάρουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη διάσωση της χώρας. Αυτό απαιτεί η κατάσταση και η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε όλοι κοντά προς μια τέτοια κατεύθυνση κυβέρνησης προσωπικότητων. Τώρα τι θα γίνει με τον Γιώργο Παπανδρέου? Θα παραιτηθεί? Μέσω εκλογών θα το κάνει? Μέσω οικίας βούλησης προσκαλώντας και τα υπόλοιπα κόμματα ή παραδίδοντας την εντολή στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να τη δώσει εις πρόσωπο κοινής αποδοχής? Στην πολιτική πρέπει να βρούμε την δύναμη να κάνουμε το δέον. Εγωισμοί και αυταρχισμοί και τέτοια πράγματα δεν πρέπει να εμφυλοχωρούν. Η χώρα θα σωθεί από μια κυβέρνηση που δεν θα φοβάται να προχωρήσει στα αναγκαία μέτρα. Δεν θα φοβάται μήπως χάσει ψήφους το κόμμα, δεν θα φοβάται τις αντιδράσεις και καλό και τους κλάδους. Τους κλάδους που αντιδρούν, τον ΔΕΚΟ σήμερα, αύριο άλλων των αστικών συγκοινωνιών που θίγονται. Τους λέω ότι τόσο καιρό είχαν προνόμια. Τα προνόμια τα λάμβαναν παράνομα. Τα λάμβαναν με αντικοινωνικό τρόπο. Δίδουν το προνόμια εις αυτούς, ενώ δεν είχαν
την δυνατότητα να τα δώσουν εις όλους. Επομένως, υπήρχαν προνόμια με αντικοινωνικό χαρακτήρα. Τα ανεχθήκαμε επί χρόνια. Όλα αυτά μας οδήγησαν στη μαύρη τρύπα και στην κατάρρευση της οικονομίας. Είναι ώρα για την ανάστροφη πορεία, την πορεία της διόρθωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτοί οι κλάδοι που θίγονται θα αναγκαστούν να δώσουν κάτι. Κακώς το είχαν αυτό το κάτι εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Δεν πρέπει να αντιδρούν, πρέπει και εκείνοι να δείξουν καλή θέληση. Είναι η στιγμή της υπέρβασης. Είναι η στιγμή, είναι η ώρα που όλοι θα χάσουμε κάτι χάριν της πατρίδας. Και επιτέλους η πατρίδα είναι ανωτέρα όλων. Αξίζει να χάσουμε όλοι από κάτι για να σώσουμε αυτό που είναι σπουδαιότερο από τα πάντα. Την πατρίδα, την Ελλάδα. Αυτή είναι η θέση μου. Ρωτούν κάποιοι, μα πώς θα ζήσω κύριε Λεβέντη, έπαιρνα 5.000 ευρώ στον ΟΣΕ και τώρα θα μου τα κάνουν 3.000 ευρώ. Πώς θα ζήσω? Πώς ζουν άλλοι με 600 ευρώ? Πώς ζουν άλλοι που είναι άνεργοι? Το ΚΚΕ τι απαντούσε πάντα? Απαντούσε κάντε προς τα άνω σύγκληση. Δηλαδή ανεβάστε και τα 300 ευρώ στις 6.000. Μα μακάρι να γινότανε. Αυτό θα το ήθελα. Μακάρι να μπορούσαμε με μαγικούς τρόπους να ανεβάσουμε τα έσχατα προς τα ανώτερα. Αυτά είναι ευχές, είναι συνθήματα, αλλά δεν είναι λόγια ευθύνης. Λόγια ευθύνης. Ο μέσος όρος είναι το ζητούμενο. Θα χάσουν οι υψηλά, οι στάμενοι και οι έχοντες μεγάλες συντάξεις και μεγάλους μισθούς κάτι προσωρινά. Προσωρινά, δεν λέω να το χάσουν και επάπειρον, έως ότου η οικονομία βρει το δρόμο της, ως ότου κατεβάσουμε το χρέος στο 0,8 του ΑΕΠ, όπως είπε και ο Λιρέν, αυτή είναι η ευχή του σε 10 χρόνια, για να κατεβάσουμε στο 0,8 του ΑΕΠ, σήμερα είναι 1,5 ΑΕΠ το δημόσιο χρέος. Όπερ σημαίνει 15 δις ευρώ ετησίως να εξοικονομούμε. Δεν είναι μικρό το ποσό. Δεν είναι μικρό το ποσό όταν από ημιπαίθριους δεν έχει καταφέρει ούτε 600 εκατομμύρια να μαζέψει. Φανταστείτε δηλαδή, κάθε χρόνο πρέπει 20-30 υποθέσεις σαν τους ημιπαίθριους να μαζεύουμε σε χρήματα για να μειώσουμε το χρέος ώστε σε 10 χρόνια να το έχουμε φέρει 0,8 του ΑΕΠ. Δηλαδή και ο ίδιος ο Λιρέν δεν πιστεύω να πιστεύει ότι θα το κατορθώσουμε. Αλλά η Ελλάδα είναι η χώρα που κατορθώνει τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι θα το κατορθώσουμε. Αλλά να μην στρέψουμε τις θυσίες και τα πειρά εις τους φτωχούς ανθρώπους και στη βιοπάλη. Η βιοπάλη να δουλέψει. Η βιοπάλη να σταματήσει να πηγαίνει στα βουλευτικά γραφεία ζητώντας ρουσφέτια και δουλειές εύκολες. Η βιοπάλη να εργαστεί. Αυτό ζητούμε. Και το κεφάλαιο και οι έχοντες και κατέχοντες να θυσιάσουν κάτι. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί η άκρη, γιατί πριτανεύει πια η λογική και από όλες τις πλευρές αρχίζει και επιδεικνύεται μία κατανόηση. Μία κατανόηση και με ευχαριστεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως έχουμε και μέλλον, έχουμε δύσκολη πορεία, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Στην πορεία πολλών ετών, θα επανέλθω λίγο αργότερα στο θέμα της οικονομίας γιατί είναι μείζον. Η λέξη κέντρο ήταν κυβέρνηση. Στον Γεώργιο Παπανδρέου είχε πάρει 53%. Η λέξη κέντρο ανέδειξε ανθρώπους σαν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον οποίο εγώ θεωρώ κορυφαίο πολιτικό του περασμένου αιώνα, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ήταν ο πρώτος που βγήκε στο εξωτερικό να εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Μέχρι τότε σχεδόν η χώρα ήταν χωρίς εκπροσώπηση. Μέχρι την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και μίλησε στην Ευρώπη ο Παπαναστασίου και υπήρξε ανάστημα για τη χώρα. Ανάστημα για την Ελλάδα. Ήταν ένας πολιτικός σπουδαίος, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος μίλησε πρώτος και για την απλή αναλογική, είπε κράτος χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατικό κράτος.
και δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό είπε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ο πλαστήρας γιατί υπήρξε μεγάλος? Ο πλαστήρας υπήρξε μεγάλος γιατί γύρισε το στρατό μας από την Μικρά Ασία. Έχετε υπόψη σας, είχε δεχθεί τηλεγράφημα ο πλαστήρας από τους εδώ διοικούντες τότε, Γούναρη, Χατζανέστη και τους λοιπούς, οι οποίοι του έλεγαν άτακτη υποχώρηση να κάνει το στράτευμα, γιατί ήταν σε δύσκολη κατάσταση το στράτευμά μας την εποχή εκείνη. Ο πλαστήρας εγνώριζε ότι αν γίνει άτακτη υποχώρηση και στρέψει τα νότα εις τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα σκότωναν όλους τους στρατιώτες. Έσχισε το τηλεγράφημα και το μετέβαλε σε συντεταγμένη υποχώρηση. Και έτσι οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν το στράτευμά μας και γύρισε ο στρατός. Πλην κάποιων απολειών που είχαμε, μεγάλων σε Σαγκαρίους και λοιπά σε άλλες μάχες, ο στρατός γύρισε και το οφείλουμε στον πλαστήρα, ο οποίος μετά έδειξε μεγάλη σεμνότητα ως πρωθυπουργός, έδειξε μεγάλη καλοσύνη, έκανε βίο πολύ λιτό. Και το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι ότι είχε διορίσει κάποιο διοικητή Εθνικής Τράπεζας ο πλαστήρας. Και αυτός ο διοικητής, αφού ανέλαβε ένα δύο μήνες, ήξερε ότι έμενε στο Νίκιο ο πρωθυπουργός. Βρίσκει λοιπόν τον οδηγό του ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και του λέει να σας παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, κύριε πρωθυπουργέ, να μεταβιβάσει στον πρωθυπουργό, του λέει του οδηγού ένα έγγραφο ότι ζητούμε να δεχθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, ένα κτήμα στο ψυχικό αντάξιο της πρωθυπουργικής κατοικίας. Το παραχωρεί το ελληνικό δημόσιο ένεκα της μεγάλης σας διαδρομής. Το λέει ο οδηγός στον πλαστήρα, του λέει σου παραχωρεί το ελληνικό δημόσιο, σου παραχωρεί έκταση με κατοικία έτοιμη στο ψυχικό. Λέει ποιο ελληνικό δημόσιο? Αυτό το ελληνικό δημόσιο, λέει, είμαι εγώ, είμαι πρωθυπουργός και δεν το γνωρίζω. Δεν συζητήσαμε, λέει, τέτοιο πράγμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λέει ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας που είναι, λέει, και ανυψός σας. Ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, αυτός σας χορηγεί. Το παλιόπαιδο, λέει, πρέπει να το απολύσω. Αλλά θα κάνουμε, λέει, το εξής. Κάνε ότι δεν μου είπες τίποτα και μεταβίβασέ του όταν τον δεις, γιατί είναι καλός, λέει, για τα οικονομικά να μείνει διοικητής. Μεταβίβασέ του ότι δεν τολμάς να μου το πεις. Εις το ενίκιον είμαι μια χαρά, είπε ο πλαστήρας. Δεν δέχομαι την παραχώρηση από την Εθνική Τράπεζα. Αυτός ήταν ο πλαστήρας ο στρατηγός, ο άνθρωπος που γύρισε 100.000 στρατιώτες που ήθελαν οι Τούρκοι να τους αποδεκατήσουν. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάλι είναι ένα πρόσωπο διαφιλονικούμενο. Αριστεροί και δεξιοί τον κατηγορούν. Εγώ τι λέω για τον Γιώργο Παπανδρέου, για να καταλάβετε ότι τον θεωρώ τίμιο, για να τον έχουμε εδώ στη φωτογραφία, δεν μπορεί να μην τον θεωρώ τίμιο. Πιστεύω ότι επειδή τον ανέτρεψαν στους 16 μήνες περίπου, αφής βγήκε με 54%, πιστεύω ότι είναι τίμιος, γιατί αν ήταν συνήθις δεν θα τον ανέτρεπαν, θα τον κρατούσαν να τους κάνει τα χατήρια. Αυτό είναι η πιο ουσιώδης απόδειξη ότι ήταν τίμιος, η ανατροπή του. Και ο βασικός λόγος ανατροπής του, επειδή έχω ψάξει τα χειρόγραφά του, ξέρετε ποιος ήταν? Το πόθεν έσκες. Ήθελε να εφαρμόσει πόθεν έσκες. Δηλαδή, φτιάνεις μία βίλα, φτιάνεις μία περιουσία, αγοράζεις μία έκταση, να είναι δηλωμένη από τα εισοδήματά σου. Αλλά αυτό για την οικονομική ολιγαρχία της εποχής, αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ κακό, γιατί εμπόδιζε να πλουτίσει η ολιγαρχία. Λοιπόν, όλοι συνασπίστησαν να τον διώξουν. Οι αριστεροί τον κατηγορούν για τη Βάρκιζα. Μα ο Γιώργος Παπανδρέου πρόδωσε την αριστερά. Αλλού είχε συμφωνηθεί η Ελλάδα να ανήκει στη Δύση και να κέρδιζε με τα όπλα η αριστερά, θα τα παρέδιδε αμέσως μετά. Δεν το αντιλαμβάνονται. Οι δεξιοί πάλι, ξέρετε γιατί τον κατηγορούν?
γιατί κόντευε να τους πάει 17%. Είχε πάρει 30% μόλις ο Παναγιώτης Κανελόπουλος όταν πήρε, η ιερέα δηλαδή, όταν πήρε 54 ο Γεώργιος Παπανδρέου, και αν γινόντουσαν οι εκλογές που ματέωσε η Χούντα, είχε βγει από την Αμερικανική πρεσβεία μια δημοσκόπηση ότι δεν θα υπερεύαιναν το 17%. Τον κατηγορούν γιατί πρέπει να τον κατηγορούν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου όμως ήταν αγέροχος. Ήταν άνθρωπος με ήθος. Ήταν με άνθρωπος με ήθος. Είπε του, το πιο χαρακτηριστικό της ζωής του Γεωργίου Παπανδρέου ποιο ήταν. Όταν έφτιαξε την κυβέρνηση του 64 στις 16 Φεβρουαρίου, έκανε και το Μητσοτάκη υπουργό. Αν ύψη του Βενιζέλου δεν μπορούσε να μην τον κάνει και είχε συμβάλει στην σύσταση της Ένωσης Κέντρου ο Μητσοτάκης. Τον έκανε λοιπόν υπουργό συντονισμού. Είχε υποσχεθεί τότε η Ένωση Κέντρου την αγροτική σύνταξη στον κόσμο. Του λέει Κώστα, την ώρα που του είπε ότι κίνεσαι υπουργός, θα ορκιστούμε αύριο και γύρω στο απόγευμα να βγεις να κάνεις την ανακοίνωση για την αγροτική σύνταξη. Ο Μητσοτάκης του απαντάει ενώπιον και άλλων του Μοθονιού και άλλων παραγόντων της τότε Ένωσης Κέντρου: δεν είναι εύκολο αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μελετηθούν τα οικονομικά του κράτους. Πρέπει να μελετηθούν τα οικονομικά του κράτους, διότι μπορεί να μην έχει το κράτος χρήματα. Σηκώνεται όρθιος ο Γεώργιος Παπανδρέου και γιατί λέει δεν μου το έλεγες αυτό πριν το πω στο λαό. Δηλαδή με θεωρείς απατεώνα, με άφηνες να λέω θα δώσουμε σύνταξη και τώρα που σε ορκίζω υπουργό δεν θα την δώσουμε. Λέει άκου, αποφάσισε κάτι, και κάνει έτσι ο Γεώργιος Παπανδρέου τα χέρια του, ή μπορούμε και δίνουμε την αγροτική σύνταξη ή δεν ορκίζεσαι υπουργός και ίσως δεν ορκιστώ κι εγώ πρωθυπουργός, γιατί δεν προτίθεμαι να είμαι απατεών. Κατέβασε τη μούρη κάτω ο Μητσοτάκης και έφυγε. Και, μπας περιπτώσει, την επαύριον ανακοινώθη η αγροτική σύνταξη. Η πορεία βέβαια των γεγονότων μετά είναι διαφιλονικούμενη. Παρουσιάστηκε ένας Ανδρέας Παπανδρέου, διέλυσαν την γνωστή Ένωση Κέντρου, έγινε η γνωστή ιστορία της εποχής εκείνης. Ιστορία πια που την κατέγραψε ο ιστορικός. Ο ιστορικός. Εκείνο που έχει σημασία ότι τα κόμματα του Κέντρου ήταν κόμματα κυβερνητικά. Και βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία λέει κεντροδεξιά και το ΠΑΣΟΚ λέει κεντροαριστερά. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι έχουν ένα πυρήνα ανθρώπων που βαρύνονται και με σκάνδαλα και μόνο με τη λέξη κέντρο πολεμούν να ωρεοποιήσουν τα πράγματα, να χρυσώσουν τα χάπια και να αποποιηθούν τα εγκλήματά τους. Δεν είναι τυχαία η λέξη κέντρο. Δεν είναι τυχαία που τη χρησιμοποιούν. Τη χρησιμοποιούν προεκλογικά. Την ξεχνούν τελείως μετά τις εκλογές και κυβερνά ένας σκληρός πυρήνας και των δύο κομμάτων. Και έτσι φτάσαμε ως τα τώρα με δύο κόμματα. Έλεγε σε μια εκπομπή ο Απόστολος Κακλαμάνης στην ΕΡΤ ότι ο Καραμαλής ήταν εκείνος που όταν ήρθε, λέει, ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέγανε πολλοί μήπως ο στρατός δεν τον αφήσει να σχηματίσει η κυβέρνηση, τον εφοβούνται οι Αμερικανοί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε ο Καραμαλής, θα κάνουμε, λέει, τρόπο να κυβερνούν δύο κόμματα. Ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το είπε ο Καραμαλής, το είπε ένας. Ο λαός τι απαντάει? Δηλαδή ένας ό,τι λέει γκλάβα του αποφασίζει και υποχρεούμεθα να το ακούσουμε, να υπακούσουμε σαν μωρά παιδιά. Επειδή συνέφερε αυτό δύο φατρίες. Πιστεύω λοιπόν ότι εκείνο που είναι με τη λέξη κέντρο είναι πολεμούσαν να ωρεοποιήσουν τα πράγματα που μέσα τους ήταν σαπίλα τα πράγματα. Το περιεχόμενο και των δύο κομμάτων ήταν παρικμασμένο. Και βλέπετε στην πορεία και άλλα κόμματα όπως ο Τσοβόλας. Και αυτός είπε ότι είναι κέντρο. Πόσο κέντρο ήταν το απέδειξε μόνος του όταν πρόδωσε τους ίδιους του τους συνεργάτες και όταν, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει τώρα υποθέσεις κακοποιών. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να είναι δικηγόρος, αλλά σαν
πρώην αρχηγός κόμματος και αναγνωρίσιμο άτομο στην ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί να αναλαμβάνει κακοποιούς και μάλιστα να είναι συνήγορος κακοποιών, την υπεράσπιση κακοποιών. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Η άποψη ότι μπορεί, όπως ο Κωνσταντόπουλος ανέλαβε Αλαφούζο, ο πρόεδρος του Συνασπισμού, μετά κατήντησε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, μετά από ένα μήνα τον απεμάκρυναν, δεν είναι πορεία αυτή που δείχνει αξιοπρέπεια και κύρος. Ο δικηγόρος μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα. Ο διατελών όμως πολιτικός δεν μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα. Πρέπει να αναλαμβάνει μόνο εκείνα που βρίσκουν σύμφωνη την κοινωνία. Όπως και η περίπτωση νομίμου και ηθικού. Μπορεί κάθε άνθρωπος να κάνει οτιδήποτε είναι νόμιμο. Ο πολιτικός πρέπει να φροντίζει να κάνει και εκείνο μόνο που είναι ηθικό. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με την κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη δηλώνει κεντρώα. Εγώ χάρηκα που διέλυσε τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο τόπος αυτός για να προχωρήσει πρέπει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία από τα δύο κόμματα να διαλυθούν στα τέσσερα. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι πολώσεις. Ψήφισε ΠΑΣΟΚ να διώξουμε τη δεξιά. Ψήφισε δεξιά να διώξουμε. Και θα ελευθερωθεί ο ψηφοφόρος. Επομένως χάρηκα που η Νέα Δημοκρατία πρώτα σφιγμένη με ακραίους και μεσαίους αποτελούσε ουσιαστικά φατρία εξουσιομανίας, ενώ τώρα μπορεί να βρει το δρόμο της με μορφή δύο κομμάτων. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι θέμα εβδομάδων από ό,τι πληροφορούμε, και η διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει τους παλαιοπροεδρικούς που ήταν με το ΠΑΣΟΚ με το Φαγοπότη το παλιό, και τους Γιωργάκηδες που θέλουν να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή πορεία. Άρα και το ΠΑΣΟΚ είναι ψυχικά ήδη διασπασμένο και απομένει μόνο η τυπική διάσπαση. Αλλά έρχομαι τώρα στο γιατί η κυρία Μπακογιάννη θέλει να δηλώνει κεντρώα. Ενώ γνωρίζει ότι η οικογένειά της έχει κάνει κάποια ζημιά στο κέντρο. Είχε τόσα άλλα πράγματα να δηλώσει. Και αξιόλογη είναι και σπουδαία είναι και της ευχόμεθα καλή πορεία. Καπηλίες και τυχοδιοκτισμούς δεν επιτρέπουμε. Και εν πάση περιπτώσει ο χώρος του κέντρου δεν είναι ο χώρος που όταν φτωχεύουν πολιτικά θα τον θυμούνται. Ο χώρος του κέντρου είναι πάντα ο ίδιος στις ψυχές όλου του δημοκρατικού λαού της Ελλάδος. Πιστεύω λοιπόν ότι όποιος προσπαθεί τυχοδιοκτικά να μεταχειριστεί συνθήματα, συνθήματα που δια της πορείας του και της διαδρομής του δεν τα έχει επιβεβαιώσει, αυτός θα βρει αντίθετη την κοινωνία. Τι θέλει τώρα η κοινωνία? Πλανάτε το ερώτημα πού πάμε. Πού πάμε, με ρωτούν όλοι. Εγώ νομίζω ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Σας είπα, κατανοούν σιγά σιγά όλοι την ανάγκη να κάνουν υποχωρήσεις. Αυτός που παίρνει 3.000 να πάρει 2. Αυτός που παίρνει 5 να πάρει 3. Αυτός που παίρνει, ξέρω εγώ, 6 να πάρει 4. Με λύπη άκουσα έναν εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής, των δικαστικών και των προέδρων εισαγγελέων, τι ήταν, ο οποίος είπε, αν μας κόψουν ένα επίδομα 400 ευρώ, εγώ δεν θα δικάζω μετά τις 3. Και δεν θα κάθομαι σπίτι μου να μελετώ τις υποθέσεις νύχτα. Αυτή δεν ήταν συμπεριφορά δικαστικού λειτουργού που γνωρίζει την κρισιμότητα της οικονομίας. Τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τον ελληνικό λαό. Η δικαιοσύνη ως επιτοπλίστων έχει τίμιους ανθρώπους. Αλλά κάποιοι που κάνουν τους συνδικαλιστές και τους υπερθερμικούς, τους ένθερμους, πρέπει τη φορά αυτή να κατεβάσουν τους τόνους. Όλοι θα δώσουμε κάτι. Θα πάψουν οι διπλοθεσίτες, θα πάψουν οι πολυθεσίτες, οι διπλές και οι τριπλές συντάξεις. Θα περιοριστούμε όλοι εις μίαν σύνταξη. Όσοι είναι συνταξιούχοι δεν θα εργάζονται, έστω και αν έχουν ανάγκη. Διότι έχουμε 1.000.000 ανέργους που περιμένουν σειρά για διορισμό. Και τι θα απαντήσω εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης εις τους ανέργους?
και δηλώνουν ότι είναι 1 εκατομμύριο, γιατί υπάρχουν και άλλοι νεοείσακτοι στην αγορά εργασίας που δεν έχουν, γιατί η λέξη άνεργος στην Ελλάδα έχει κακή καταγραφή. Πρέπει να είσαι εργαζόμενος να χάσεις τη δουλειά σου για να ονομάζεσαι άνεργος. Ένα παιδί 25 χρονών που θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο εκατομμύριο που λέγουν. Επομένως, πώς μπορώ να επιτρέπω στους συνταξιούχους να εργάζονται? Θα κοπιάσουμε, θα στερηθούμε, θα ματώσουμε, αλλά θα σώσουμε τη χώρα. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών. Υπάρχουν κάποιοι που παριστάνουν τους θεούς, τους ημίθεους, δεν γνωρίζω σεβασμιότατε τι παριστάνουν, και λέγουν, όπως ο κύριος Σαμαράς, σε 1,5 χρόνο θα έχουμε μηδενίσει το έλλειμμα. Θα έχουμε μηδενίσει το έλλειμμα. Και σίγουρα δεν έχουν πείσει ούτε τους πιο σκληρούς του κόμματός τους. Ούτε τους πιο σκληρούς του κόμματός τους δεν τους έχουν πείσει. Βγήκε προχθές, άκουσα στον κύριο Αυτιά, τον κύριο Καρατζαφέρη, εγώ λέει μπορώ να μηδενίσω το έλλειμμα σε 2 χρόνια. Αυτό τι μου θύμισε? Μου θύμισε κάποτε που φώναζα και έλεγα αυξήστε την αγροτική σύνταξη, τη σύνταξη του κόσμου ας πούμε, και βγήκε ο Μεν Καραμαλής και έδινε 150.000 δραχμές το μήνα και την άλλη μέρα ο Σιμίτης 152.000. Γινόταν πλειοδοσία απατεωνιάς. Γινόταν. Λοιπόν, αυτό μου θύμισε. Ο ένας 1,5 χρόνο, ο άλλος 2. Κυρίες και κύριοι, η διαδρομή δεν είναι μικρή. Δεν είναι ούτε 1 έτος, ούτε 2. Και θα ματώσουμε και θα κοπιάσουμε. Αλλά θα κάνουμε το χρέος μας. Και οι έχοντες και κατέχοντες θα θυσιάσουν το ελάχιστο για να φτιαχτεί η οικονομία. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, λέγουν κάποιοι ότι είναι κατά του μνημονίου. Εάν, να δεχθώ κι εγώ να είμαστε κατά του μνημονίου. Πρέπει όμως να απαντήσουμε, τι είμαστε. Δηλαδή, είμαστε κατά του μνημονίου. Να μην λαμβάναμε δάνειο στις 18 Μαΐου. Έχετε υπολογίσει την εικόνα της χώρας αν δεν λαμβάναμε το δάνειο? Οι τράπεζες δεν θα έδιναν τις καταθέσεις. Πρώτον, και δεύτερον, οι συντάξεις δεν θα ερχόντουσαν και οι μισθοί του δημόσιου τομέα δεν θα υπήρχαν και κατανάκλαση και του ιδιωτικού τομέα οι μισθοί θα έμπαιναν σε αμφιβολία. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μπορείς να μην δίνεις μισθούς στο δημόσιο και να δίνεις στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, έπρεπε να ληφθεί ένα δάνειο. Έπρεπε βεβαίως τα μέτρα και η σύμβαση να ετύχανε περισσότερης μελέτης. Αυτό είναι το λάθος και αυτό είχα πει εγώ από την πρώτη μέρα. Συμφωνώ με τη λήψη δανείου για να σώσουμε την οικονομία, διαφωνώ με το περιεχόμενο του μνημονίου και της σύμβασης. Κάποιοι που βρήκαν ότι το μνημόνιο θα φέρει στενοχώρια στην κοινωνία και στριμώγματα, εστράφησαν κατά του μνημονίου. Αορίστως, χωρίς να λέγανε τι θέλουν. Λοιπόν, και σε αυτό ήρθε η Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά και προχθές δήλωσε ο Σαμαράς ότι δεν είμαστε, μιλώντας σε ξένους πλέον Ευρωπαίους, δεν είμαστε κατά του μνημονίου, αλλά ήμασταν υπέρ του να πάρουμε το δάνειο, αλλά με άλλο μείγμα πολιτικής. Άρα ακριβώς ό,τι είχα πει εγώ από την 5 Οκτωβρίου του 9 που είχα βγει, ότι δεν θα γλιτώσουμε στην τηλεόραση, που δεν θα γλιτώσουμε το δάνειο, μπαίνουμε σε βαθύ πηγάδι και το μόνο που πρέπει είναι να διαπραγματευτούμε σωστά τη σύμβαση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι όπως ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος λέει έχουμε πετρέλαια να βγάλουμε και να βρούμε μια εταιρεία να αγοράσει το χρέος μας και να βγάλει τα πετρέλαια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί που λένε πυροτεχνήματα και εύκολες λύσεις είναι γιατί βλέπουν ότι ο λαός στριμώχνεται και αρέσει στο λαό να του μιλάς για κρυφούς άσους και για εύκολες λύσεις. Αρέσκεται ο ελληνικός λαός να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Ο ρηκτός πλούτος υπάρχει, αλλά πολλές φορές, ας πούμε, στη Χαλκιδική αναθέσαμε σε ξένους την εξόρυξη, εγκατέλειψαν αργότερα οι ξένοι, γιατί η δαπάνη εξόρυξης ανά τόνο χρυσού ήταν μεγαλύτερη από την ισχύουσα τιμή χρυσού.
ήταν η δαπάνη εξόρυξης, ήταν μεγαλύτερη από την ισχύουσα τιμή χρυσού. Στην Θάσο το ίδιο, σταμάτησε ο πρίνος, διότι η δαπάνη εξόρυξης με τα βάθη και τον εμπλουτισμό ήταν μεγαλύτερη η δαπάνη από την τιμή του εισαγωμένου πετρελαίου αναβαρέλιον. Επομένως, πρέπει να μιλήσουμε με γλώσσα τεχνοκρατική και επιστημονική και όχι για τόσο σοβαρά θέματα όπως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου να λαϊκίζουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτά που λέγουν διάφοροι τα λέγουν για να είναι ευχάριστοι ότι θα να υπάρξει μια δύναμη όπως η Κίνα να αγοράσει το χρέος μας. Η Κίνα μην νομίζετε ότι μας αγαπά, αν αγοράσει το χρέος μας θα αγοράσει και την Ελλάδα. Ό,τι κάνει το μνημόνιο θα το κάνει εκείνη. Δεν νομίζω να έρθει ως φιλάνθρωπος να λύσει τα προβλήματά μας. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν από την Κίνα το μόνο που βλέπω κάτι Κινέζους που πουλούν μικροαντικείμενα να γυρίζουν στα μαγαζιά και στις ταβέρνες. Εφασμιούτα, δεν βλέπω τίποτε άλλο. Δεν βλέπω χρήματα ή δολάρια ή χρυσάφια. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε φρονώ ότι πρέπει στα ζητήματα του πού θα ανέβρουμε λεφτά και πώς θα λύσουμε το οικονομικό μας να είμαστε πιο συνετοί. Πιο συνετοί. Αυτό πιστεύω. Και να ακολουθηθεί η γλώσσα της επιστήμης. Δηλαδή τα πολυτεχνία, η τεχνική, το ΙΓΜΕ, αυτών τις συμβουλές να ακολουθήσουμε και όχι κάποιον που τους λέω εγώ τρεχαλατζίδες, τραχανατζίδες πως τους λένε, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και σε μια εποχή που ο λαός δίνει και μειώνονται οι μισθοί του, φέρονται ας πούμε ευχάριστα, ψηφοθυρούν, δεν ξέρω, αρέσκονται να εντυπωσιάζουν, αλλά όχι να λύνουν προβλήματα. Η οικονομία θα αντιμετωπιστεί με κόπο και με αγώνα. Εγώ στρέφομαι στη νέα γενιά και της λέω ότι θα κοπιάσουμε, θα δουλέψουμε. Ούτε εύκολες λύσεις, ούτε στο δημόσιο πλέον. Και στο δημόσιο πρέπει να φεύγουν 5-6 για να μπαίνει ένας. Άρα εκείνα που γνωρίζουν και μην χάνουν το χρόνο τους να συνοστίζονται σε κομματικά γραφεία ή σε γραφεία βουλευτών. Μην χάνουν οι νέοι μας το χρόνο τους. Αν ο Ανδρέας Παπανδρίου από παλιά είχε τα λεφτά που ξόδεψε στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, στο δημόσιο, με το φοβερό αριθμό ατόμων που είχε προσλάβει, αν τα είχε επιδοτήσει για να γίνουν νέα εργοστάσια, νέες επενδύσεις, σήμερα η εικόνα της χώρας θα ήταν πολύ πιο ισχυρή. Αλλά εκείνος προτιμούσε να βάζει στο δημόσιο για να κάνει κομματικούς στρατούς. Να κάνει κομματικούς στρατούς. Σε μια άλλη εκπομπή της τηλεόρασης προημερών τον εκθίαζαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως πολύ μεγάλο πολιτικό. Πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό, χαρισματικό, που και τα λοιπά. Μα ένας τέτοιος μεγάλος πολιτικός έβαλε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στο δημόσιο. Αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνει μεγάλος πολιτικός. Μπορούσε να το κάνει και αδαής. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Τι του οφείλουμε του ανθρώπου αυτού τώρα? Τι του οφείλουμε? Και ο ίδιος ο γιος του που λέει φταίει η Νέα Δημοκρατία μόνο για την εικόνα της οικονομίας, το πιστεύει αυτό? Το πιστεύει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία φταίει? Φταίνε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία φταίει εις ό,τι είπε θα ελαφρύνει το δημόσιο και δεν το έπραξε. Ότι παρεύει τις υποσχέσεις της. Η ίδια η κυρία Μπακογιάννη τώρα λέει να μειωθεί στο ίμιση η κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα. Καλά, έπρεπε να φτωχεύσουμε για να ζητήσει μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα. Λίγη σκέψη, λίγη ικανότητα να δει που πάμε. Δεν υπήρχε. Γιατί να φτάσουμε στο τέλος? Γιατί να φτάσουμε? Μοιάζει με έναν άνθρωπο που λίγο πριν το θάνατό του ζητάει συγχώρηση, λέει σας στενοχώρησα, σας έκανα. Μα οι χώρες δεν πεθαίνουν, οι χώρες στέκουν. Είναι η νέα γενιά που κρατάει τις χώρες όρθιες. Και είμαι σίγουρος ότι η Ένωση Κεντρών θα τα καταφέρει. Ας μην έχει τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης. Έχει τη στήριξη του δικαίου.
Όλα τα κόμματα χωρίς επιχειρήματα έχουν τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς έχουμε επιχειρήματα, δεν έχουμε τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μια μάχη του νέου που έρχεται και του παλαιού που καταραίει. Και είμαι σίγουρος ότι η νίκη είναι δική μας. Λέγουν κάποιοι, στα θέματα τα εθνικά τι θα κάνετε. Στα θέματα της ονομασίας των Σκοπίων τι θα κάνετε. Όντως στεναχωριέμαι, γιατί και εκεί ο Σαμαράς φταίει. Όταν συνεκλήθη το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας, ο κύριος Σαμαράς πανεύκολα τότε σαν Υπουργός Εξωτερικών μπορούσε να θέσει βέτο και να πει να απαγορευτεί η χρήση της λέξης Μακεδονία στα Σκόπια. Δεν το έκαναμε. Συνυπογράψαμε στο να διαμελιστεί η Ιουγκοσλαβία και το θέμα έμεινε σε εκκρεμότητα. Και η εκκρεμότητα έγινε διαφορά και η διαφορά με τη στήριξη των μεγάλων δυνάμεων έγινε διεκδίκηση. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί υπήρξε λάθος. Μα η Ελλάδα όπου έχει προβλήματα είναι μία σειρά λαθών. Στο Κυπριακό και εκεί δεν γίνανε μοίρια λάθη. Από το ένα λάθος εις το άλλο. Εις το Σκοπιανό από το ένα λάθος και το εμπάργκο που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για την είσοδο προϊόντων από τα Σκόπια προς την Ελλάδα και αυτό ήταν λάθος. Γιατί όλοι οι επαγγελματίες της Βόρειας Ελλάδος από αυτό το πράγμα έχασαν. Και κάναμε μετά αγώνα για να το άρουμε το εμπάργκο. Το εμπάργκο εισαγωγής προϊόντων, αν θυμίστε, που μετά πιέσεων επιτρέπαμε τα φάρμακα να περνούν και διάφορα. Αψυχολόγητες κινήσεις. Κινήσεις χωρίς σχεδιασμό. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι έλλειψη σχεδιασμού. Μα Κυπριακό είναι, μα Σκοπιανό είναι, μα η θέση μας στην Ευρώπη είναι. Δυστυχώς σε όλα νοσούμε και χωλαίνουμε. Γιατί λείπει η σύνθεση, η πρόβλεψη, η ικανότητα, ο σχεδιασμός. Πιστεύω λοιπόν ότι πράγματι στην εξωτερική πολιτική δεν χωρούν οι απόψεις όπως είμαι κεντρός, είμαι δεξιός, είμαι αριστερός. Στην εξωτερική πολιτική, επειδή πληρώνουμε όλοι τα λάθη, είμαστε Έλληνες και μόνο και πρέπει να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Κάποιοι παριστάνουν ότι είναι πιο Έλληνες από εμάς. Εις το χώρο του κέντρου αυτό δεν το δεχόμεθα. Γιατί ο χώρος του κέντρου πήγε την Ελλάδα ως εκεί που είναι. Χωρίς το χώρο του κέντρου θα ήταν μέχρι τη Λάρισα το πολύ η Ελλάδα. Να δηλώνουν κάποιοι πιο πατριώτες από την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη, δεν το δεχόμεθα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε το θάρρος στην Αμερική να βαρέσει η γροθιά στον πρόεδρο Τζόνσον. Δεν είδα άλλους χώρους, άλλους σημερινούς να έχουν ανάστημα. Λοιπόν, υποδείξεις πατριωτισμού δεν δεχόμαστε. Από κανέναν δεν δεχόμαστε. Έτσι, γιατί βγαίνουν κάποιοι ως πιο πατριώτες, ως εθνικόφρονες, ως... Επίσης δεν δεχόμεθα και από την αριστερά διδάγματα ότι αγαπά τον εργάτη περισσότερο από εμάς. Σε τι αγαπά τον εργάτη περισσότερο από εμάς? Υπάρχει άνθρωπος που αγωνίζεται για τον άνεργο, που ενδιαφέρεται για το φτωχό, το βιοπαλαιστή περισσότερο από τον Βασίλη Λεβέντη? Όχι, δεν το δέχομαι. Η κυρία Παπαρίγα υπερασπίζεται τα κατώτερα όρια και λέει να είναι 1500 αναεργάτη. Εις τον Περισσό όμως τι δίνει στους εργαζομένους του ριζοσπάστη? Τα 5,5 εκατομμύρια κατέτος για το κόμμα γιατί τα λαμβάνει? Τους 5 που έχει κάθε βουλευτής αποσπασμένους στο γραφείο τους που τους πληρώνει η Βουλή, γιατί τους δέχεται? Δεν μπορείς δύο πράγματα να υπηρετείς, και την αλήθεια και το ψέμα, και το καλό και το κακό. Το λέει και η Εκκλησία, ου δύνατε σε δυσύν κυρίες υπηρετήν. Έτσι είναι. Πρέπει να δηλώσεις με ποιον είσαι. Δεν μπορείς από τη μια να τα αρπάζεις και να χαίρεσαι των προνομίων του καπιταλισμού και απ' την άλλη να δηλώνεις υπερασπιστής του εργάτη. Η Ένωση Κεντρών τους εργαζομένους δεν τους χαρίζει εις κανέναν. Οι εργαζόμενοι είναι το δικό μας κεφάλαιο και από εμάς θα βρουν απάλυνση στον πόνο τους. Και υπήρξα ο μόνος που είπα εξ αρχής
αυτούς που λαμβάνουν κάτω από 2.000 ευρώ μη τους πειράζεται. Και αν ο Γιώργος Παπανδρέου έκαψε το χαρτί του και κατέστρεψε την καριέρα του, είναι γιατί έβαλε στην ίδια μηχανή του κοιμά τους φτωχούς και τους βιοπαλαιστές με τους πλουσίους. Και έδειξε ότι είναι τοποτηρητής συμφερόντων και όχι Έλληνας πολιτικός. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γιατί αυτός λέει και σοσιαλιστής. Αυτός είναι και κατά κανόνα αυτός που πρέπει να κοιτάξει τους φτωχούς. Αυτός τους έβαλε στην ίδια μηχανή του κοιμά. Επομένως, αυτή την ώρα αν ζητώ την παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου και τη συγκρότηση κυβέρνησης προσωπικότητων εξοκοινοβουλευτικών, είναι γιατί τον κρίνω λίγο. Γιατί θεωρώ ότι η παρουσία του είναι κίνδυνος για τη χώρα. Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, οι εποχές είναι δύσκολες. Δεν θα μιλήσω για εύκολες λύσεις, ούτε θα πω μεγάλες κουβέντες. Μίλησα για πορεία ίσως και 20 ετών λιτότητος και χαλεπών συνθήκων. Αλλά αυτή την Ελλάδα πλέον εφ' εξής, ας την θεμελιώσουμε σωστά. Ας την θεμελιώσουμε να μην κινδυνεύει στο μέλλον στον πρώτο άνεμο. Άλλη κρίση, λένε, έχει κρίση και η Ευρώπη, έχει κρίση και η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία δεν έχει δημοσιονομικό πρόβλημα, έχει πρόβλημα τραπεζικό. Στην Ιρλανδία συνέβη περίπου ό,τι συνέβη στην Αμερική με τη Lehman Brothers. Δημιούργησαν φούσκες, έπεσαν οι τιμές και κατεστράφησαν οι τράπεζες. Στην Πορτογαλία πάλι δεν έχουν και εκεί μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα. Δεν έχουν δημοσιονομικό. Έχουν πρόβλημα οι ασφαλιστικές τους εταιρείες. Καταραίει εκεί το ασφαλιστικό σύστημα και συμπαρασύρει το σύμπαν. Έχει και η υπόλοιπη Ευρώπη πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα της Ελλάδος δεν ήρθε ως εισαγόμενο μικρόβιο. Αυτές οι αλλαγές που γίνονται και θα γίνουν στον τόπο αυτόν χρειάζονται. Είναι αίτημα της εποχής για να αποκατασταθεί το δίκαιο, γιατί η Ελλάδα δεν είχε θεμελιωθεί στα πόδια της σωστά. Ήταν λάθος θεμελιωμένη. Ας φτιάξουμε λοιπόν την Ελλάδα όπως πρέπει, να μην κινδυνεύει αύριο. Ας κάνουμε το σωστό εφ' εξής. Ας πούμε στα παιδιά μας, θα δυσκολευτούμε για ένα διάστημα, αλλά αύριο δεν θα κινδυνέψετε να πάθετε το ίδιο με εμάς. Δεν θα ακούτε για μισθούς 20.000 ευρώ, ούτε για 80.000 ευρώ τον Παπαδόπουλο που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ και που καλεί όλη την ώρα πολιτικούς. Δεν τον ρώτησε κανένας πολιτικός πόσα παίρνεις. Δεν τον ρώτησε, πήγε ο Θοδωράκης και έκανε τιμητική βραδιά με πολλούς τραγουδιστές. Δεν έπρεπε να τον ρωτήσει, κύριε Παπαδόπουλε, πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, είναι σοβαρά θέματα αυτά. Δηλώνει ο Θεοδωράκης ανυπακοή. Ανυπακοή σε τι? Εμείς είμαστε ανυπάκοοι σε οτιδήποτε στραβό. Γιατί πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι όταν υπάρχει και ηθική βάση στο περιεχόμενό τους. Ενώ αυτοί δηλώνουν ανυπακοή χωρίς να, ως σύνθημα, όπως κάποτε ο Ανδρέας είπε, αλλαγή. Δεν θέλουμε συνθήματα καλά, όσο καλά και αν ηχούν. Θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε μέσα μας να αισθανθούμε στο πετσί μας το δίκιο για να δουλέψουμε, να εργαστούμε, να αποδώσουμε, να σώσουμε τη χώρα. Τέρμα τα συνθήματα, τέρμα τα μοντάζ, τέρμα τα πουδραρίσματα της πολιτικής. Η πολιτική εφ' εξής θέλει ουσία, θέλει ήθος, θέλει δικαιοσύνη. Και αυτό πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών. Ιστή ανυπακοή. Ο Θεοδωράκης πήγε, υπουργός του Μητσοτάκη. Πήγε εκπρόσωπος του Ανδρέα Παπανδρέου για να λύσει τα ελληνοτουρκικά. Ενθυμίστε. Παντού έχει πάει. Ευυπόληπτος ως μουσικός. Αλλά λυπούμε όχι ως πολιτικός. Είναι κεφάλαιο για τη χώρα γιατί είναι διεθνούς φήμης και τον σέβομαι. Αλλά μερικές φορές αυτά που λέγει είναι προς το χαλαρό και ηλαρό. Ηλαρό είναι. Δεν πειράζει. Εμείς τον σεβόμεθα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι νέοι μας να μην ξανακούνε πάλι ότι ο Τάδε παίρνει 20.000 ευρώ το μήνα, ο Τάδε παίρνει 30.000 ευρώ το μήνα. Γιατί πώς θα δουλέψουν οι νέοι, πώς θα ζήσουν με τα 600 ευρώ, πώς θα μπορέσουν να τα φέρουν πέρας. Υπάρχουν σήμερα ανά την Ελλάδα
ερωτήματα. Πού βαδίζουμε? Και απαντάμε, βαδίζουμε σωστά αν αντιληφθούμε και τις ευθύνες μας και τις ενοχές μας και αν σιγά σιγά θελήσουμε δια της προσφοράς μας και της αύξησης της παραγωγής να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Έτσι είναι. Όσοι μιλούν για ευχάριστες λύσεις, δεν τους κρίνω υπεύθυνους εγώ αυτούς τους ανθρώπους, όσο και αν είναι αρεστοί. Όσο και αν είναι αρεστοί. Και να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί είπε ο κύριος Καρατζαφέρης τις τελευταίες μέρες του Αναυτιά, λέει, εσείς τι θα κάνατε, λέει, αν ο Αυτιάς παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό προς το... Μη δω και τέτοιο στον Καρατζαφέρη Πρωθυπουργό, γιατί... λοιπόν, τον ρώτησε, εσείς τι θα κάνατε, κύριε Καρατζαφέρη? Λέει, εγώ θα έκανα τρεις μισθούς. Έναν, λέει, για όσους έχουν τελειώσει δημοτικό, έναν για όσους έχουν τελειώσει γυμνάσιο και έναν για όσους έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, αν ένας τελειώσει μόνο δημοτικό, είναι καταδικασμένος να ζει με 300 και 400 ευρώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η ζωή είναι μπροστά μας, υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά που ακούγονται έχουν κάνει τον λαό να αποπροσανατολίζεται. Λέγουν κάποιοι να φύγουμε από το ευρώ. Λένε κάποιοι θα μας αποβάλουν από την ΟΝΕ. Λένε, πολλά λένε. Ακούστε κάτι. Κάναμε έναν αγώνα και μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μεγάλος αγώνας. Εγώ τον Καραμαλή τον κατηγορούσα και για το Κυπριακό τον γέρο. Τον κατηγορούσα και για την Οθεία του 61. Και τρόπο τεινά στη συνείδησή μου κάπως ισοφάρισε τα λάθη του με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γιατί ήταν μια κίνηση νυφάλια και διορατική. Αν σήμερα η Τουρκία κάθεται και παρακαλάει και κάνει κάποια πράγματα και συμβιβάζεται και περιορίζεται μόνο εις κραυγές, είναι γιατί φοβάται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λοιπόν ήταν ο Καραμαλής, ο Σιμίτης. Έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου για το οποίο και μόνο έπρεπε να είναι φυλακή. Και μόνο έπρεπε να είναι φυλακή. Μας έβαλε στην ΟΝΕ με πλαστούς ισολογισμούς. Και γι' αυτό έπρεπε να είναι φυλακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας έβαλε στην ΟΝΕ. Μας έβαλε στην ΟΝΕ και αυτή τη στιγμή, χωρίς είτε θέλανε είτε όχι, κάποιοι συνεδριάζανε, κάνανε ταξίδια, συζητήσεις για να μας δώσουν κάποιο δάνειο. Για φανταστείτε να ήμασταν σύξυλοι και μόνοι, χωρίς κάποιους να ενδιαφέρονται για μας. Ήταν και αυτό κάτι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ο Σιμίτης, θα σας πω και κάτι άλλο για το Σιμίτη, που το έχουν στραβά πάρει. Εγώ δεν τον θεωρώ σπουδαίο, αλλά στο Πασόκ τον θεωρώ τον καλύτερο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μου λέγανε, καθίστε κύριε Λεβέντη, ποιον θέλετε από το Πασόκ να έρθετε να κουβεντιάσετε, με ποιον να κουβεντιάσω, με το Σκανδαλίδη? Πέστε μου, με ποιον να κουβεντιάσω? Άρα, θεωρώ λοιπόν ότι ο Σιμίτης είναι ο μόνος σοβαρός κάπως. Έκανε βέβαια τεράστια λάθη στο περιβάλλον του, είχε ελοποδίτες, συνδέθηκε με του χρηματιστηρίου την κομπίνα και βεβαίως από εκεί και μετά τα χάσε όλα. Κατεστράφη η φήμη του και το όποιο κεφάλαιό του. Εν πάση περιπτώσει έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, περνούν πρωθυπουργοί που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτοί τουλάχιστον οι δυο, ο Καραμαλής στην Ευρώπη και ο Σιμίτης στην ΟΝΕ, έκαναν κάτι. Τώρα βέβαια υπάρχει ένας αντιευρωπαϊσμός και λένε, μήπως με την Ευρώπη καταστραφήκαμε, μήπως αν ήμασταν δραχμοί θα κάναμε υποτιμήσεις, θα ήμασταν όμως οι κακομύριδες. Πολλά θα κάναμε. Θα ήμασταν όμως η Αργεντινή, η Κούβα. Δεν θα ήμασταν η Ελλάδα της Ευρώπης. Λοιπόν, απλά δεν μπήκαμε σωστά στην Ευρώπη, δεν δουλέψαμε η Ευρώπη να γίνει κρατεή, δεν αξιοποιήσαμε το χαρτί της Ευρώπης. Στη νέα γενιά τώρα τι απομένει? Να πετύχουμε την ισότιμη ένταξή μας. Δεν θέλω να συζητούμε τη φυγή και τη δραπέτευση. Υπάρχει ο αγών της παρουσίας της Νικηφόρου, της παρουσίας αυτής που εκφράζει ένας κεντρών. Τη φυγή
Τη δραπέτευση, την εγκατάλειψη την κάνουν εις την πάλη οι χάνοντες, οι ιτημένοι. Τους νικητές εκφράζει η Ένωση Κεντρών και ο ελληνικός λαός επουδενή δεν δέχομαι ότι είναι ιτημένος. Θα πετύχουμε να σώσουμε την οικονομία μέσα εις την Ευρώπη και θα γίνουμε με το ισχυρό κλαπ της Ευρώπης. Αυτό περιμένει από εμάς τους πολιτικούς ο κόσμος, όχι την ιτοπάθεια, τη φυγή, τη δραπέτευση και την υποταγή. Γίνονται πολλές αλλαγές την περίοδο αυτή. Γίνονται αλλαγές στην παιδεία, γιατί και σήμερα μίλησα με μια καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, η οποία είμαστε, λέει, στο ζωγράφο και συζητούμε με τη Διαπριτανική για τις αλλαγές που κάνει η Διαμαντοπούλου. Δεν μπορώ να έρθω, κύριε Λεβέντη, μου λέει, γιατί είμαι ομιλήτρια και υπερασπίζομαι το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Μίλησα, επιτελούνται πολλές αλλαγές ερήμην της κοινωνίας. Τις φοβάμαι αυτές τις αλλαγές. Πολλά νομοσχέδια έκανε και ο Καραμαλής. Εγίνανε τα νομοσχέδια στα χαρτιά, δεν ακολούθησε η πράξη. Έμειναν μόνο χαρτιά. Καλύτερα να αργούμε να κάνουμε κάτι και να γίνεται σωστά. Όχι να βιαζόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η βιασύνη, ότι έχουν στο τσαντάκι τους τις λύσεις, δείχνει την επιπολαιότητά τους. Δείχνει την ανικανότητά τους. Τις λύσεις τις έχει ο διάλογος, τις έχει η σύνεση, τις έχει η ομοψυχία. Και αυτό φέρνει η Ένωση Κεντρών. Τα τσαντάκια της αλαζονίας είναι πλέον η καταδίκη της χώρας. Φοβούμαι ότι κάθε κυβέρνηση δεν διδάσκεται από τα λάθη της προηγουμένης. Λοιπόν, και την παιδεία δεν τη χαρίζω εις κανέναν, ούτε την υγεία. Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία. Σήμερα αν αρρωστήσεις και δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις ή δεν έχεις καλή ασφάλιση, πας απευθείας στο νεκροταφείο. Εάν εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και είμαι πολιτικός μηχανικός και είχα μπει πρώτος στο Πολυτεχνείο ή το οφείλω εις κάποιο Γιώργιο Παπανδρέου που έκανε δωρεάν παιδεία. Λοιπόν, τα αδιαπραγμάτευτα πράγματα, δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δεν θα τα προσφέρουμε βορρά στα οικονομικά συμφέροντα. Όσοι είναι επενδυτές και οικονομικοί παράγοντες έχουν άλλους τομείς να δείξουν την αδιφαγία τους και την πλεονεξία τους. Εις την υγεία και εις την παιδεία η Ένωση Κεντρών εγγυάται και θα αγωνιστεί για το δημόσιο χαρακτήρα τους. Στρέφομαι προς τα άλλα κόμματα λίγο πριν τελειώσω. Στρέφομαι προς τον κύριο Σαμαρά για να του πω, βρήκε το θράσος ένα κόμμα που το πρόδωσε να ζητήσει μετά από κάποια χρόνια την ηγεσία του και του την έδωσαν την ηγεσία του κυρίου Σαμαρά. Το λάθος είναι που από την πρώτη μέρα άρχισε τις διαγραφές. Η διαγραφή δείχνει αδυναμία. Δεν γεννά κάθαρση. Δείχνει φοβία εις την καρέκλα. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Θα μου πεις και αν είχε το καρκίνωμα μέσα συνεχώς. Μα τι καρκίνωμα. Ήταν υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με την κυρία Μπακογιάννη και τη θεωρεί καρκίνωμα. Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση Καραμαλή απαιτελεί το από εχθρικά καρκινώματα μεταξύ τους. Γιατί κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι, αν την θεωρεί όντως καρκίνωμα. Επίσης στην κυρία Μπακογιάννη της λέγω ότι έχει βαριά κληρονομιά. Είναι και αυτή της οικογενείας του Βενιζέλου. Είχε όμως ένα πατέρα ο οποίος αποστάτησε από την Ένωση Κέντρου. Λοιπόν, πρέπει και αυτή να δείξει σύνεση. Ούτε λεονταρισμούς, ούτε μεγάλα λόγια. Την άκουσα προχθές και δεν μου άρεσε κάτι. Που υπέβαλε μια ερώτηση στον Όλη Ρεν. Λέει και αυτό δεν το αντέχει η χώρα μου. Αυτές οι εκφράσεις είναι πολύ βαριές. Τουλάχιστον εγώ πολύ δύσκολα θα την πω. Η χώρα μου. Η χώρα αυτή δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι ο λαός που υποφέρει, ο λαός που ματώνει για να υπάρχουν και να παίρνουν αυτοί τις χρηματοδοτήσεις και τα προνόμια. Στρέφομαι στον Γιώργο Παπανδρέου. Το να παραιτηθεί μην το θεωρεί κακό ότι δείχνει αδυναμία.
εις την πολιτική όσοι παρετούνται χάριν της διάσωσης της πατρίδος πιστώνονται με γενναιότητα. Κάνουν λάθος κάποιοι του Πασόκ που με ακούν, που λέω να παραιτηθεί για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικών προσωπικότητων. Νομίζουν ότι έχω πρόβλημα με τον Γεωργάκη. Όχι. Είναι δείγμα μεγάλης γενναιότητας. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την εξουσία λέγοντας ψέματα και επαγγελόμενος χρήματα που δεν υπήρχαν και διάφορα πράγματα και την πήρε. Πρόσφατα οι δήμαρχοι, οι οποίοι εξελέγησαν, είναι όλοι δήμαρχοι μειοψηφίας. Στην Αθήνα ο Καμίνης ούτε 10% δεν έχει του λαού της Αθήνας. Διότι γύρω στο 70% απέσχε και γύρω στο 11% έριξε άκυρο. Δηλαδή ψήφισαν 19% και πήρε το μισό. Τώρα πώς θα ορκιστεί, απόκειται εις αυτόν να βρει τη δύναμη να ορκιστεί. Ο Μιχαλολιάκος στον Πειραιά πήρε 11,5% επί του λαού του Πειραιά. Ακόμη και ο Παχατουρίδης, ο οποίος πήγε καλύτερα στο Περιστέρι, και αυτός 16% του λαού του Περιστερίου. Λοιπόν, έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή. Και όταν ένας είναι μειοψηφίας, έχει μικρή δύναμη μέσα του. Έτσι δεν είναι, έχει μικρή δύναμη. Στρέφομαι στον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος μιλάει για πατρίδα. Μιλάει για ότι αυτός δεν παραχωρεί τίποτα εις κανέναν, ότι είναι αυτός ο θεματοφύλακας, θα βγάλει τα πετρέλαια, θα σώσει, θα βάλει διόδια και θα εισπράξει χρήματα, δεν ξέρω τι λέει, να του ζητώ να είναι πιο συνετός. Επειδή γνωρίζω τη διαδρομή του και την ιστορία του, δύο πράγματα θα του συμβούν. Ή θα βγει έξω από τη Βουλή όπως ο Τσοβόλας και ο Σαμαράς και θα χάσει τα πάντα, ή να επιστρέψει στην πολυκατοικία του. Αυτό συνιστώ στον κύριο Καρατζαφέρη. Αυτή η αυτόνομη πορεία, χωρίς ιδεολογία, χωρίς σοβαρότητα, δεν βλέπω να οδηγεί πουθενά. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Ζητώ επίσης στην αριστερά, από την αριστερά, να εγκαταλείψει τον ξύλινο και ανεύθυνο λόγο της. Η αριστερά εις όλον τον κόσμο και στην Ευρώπη έχει κάνει πρόοδο, έχει γίνει υπεύθυνη, έχει γίνει ευρωπαϊκή αριστερά. Και στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν οι εξαλωσύνες, έξω από τη δραχμή, έξω από όλα. Κατεβαίνουμε την άλλη. Δεν πρόλαβα να γίνουν περιφερειακές εκλογές και την άλλη μέρα ακριβώς είχε διαδήλωση. Και τι κάνει η αριστερά? Η αριστερά πάντα στις δημοτικές εκλογές παίρνει ένα 6% περισσότερο από τις βουλευτικές. Τώρα πήρε 2% περισσότερο. Πού βρήκε την άνοδο? Δεν αντιλαμβάνομαι την άνοδο. Την άνοδο. Όλο αφήσεις και πανό βλέπω. Και ξύλινη γλώσσα. Πιστεύω ότι και η ελληνική αριστερά θα μπορούσε να είχε μέλλον. Αλλά με περισσότερη ευθύνη και σύνεση. Όταν θεσπιστεί απλή αναλογική, μη φοβήστε ότι θα έχουν ρόλο η ακροδεξιά και η αριστερά. Αυτοί θα εξοβελιστούν. Όταν θεσπιστεί η απλή αναλογική, τα κόμματα τα οποία θα υπάρξουν με μέλλον και ζωή είναι κόμματα εκ του κέντρου. Κόμματα δηλαδή που θα προέλθουν από διάσπαση του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Έστω του κάλπικου κέντρου, του δίθεν κέντρου. Πάντως από εκεί θα υπάρξει συγκρότηση νέων κομμάτων. Από την αποσύνθεση του Πασόκ και την αποσύνθεση της Νέας Δημοκρατίας. Η αριστερά και η ακροδεξιά δεν θα είναι με ρόλο. Σας το λέγω. Απόδειξη ότι κοιτάξτε στη Φιλανδία, στο Βέλγιο, παντού, στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, σε παντού που υπάρχουν συμμαχικές κυβερνήσεις, δεν υπάρχει στην κυβέρνηση ακροδεξιά και πολλές φορές ούτε αριστερά και πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε στα κοινοβούλια. Εσκάτως μόνο στην Γαλλία και στην Αυστρία συναντήθησαν και στην Ιταλία ακροδεξιοί, οι οποίοι τίνουν φθήνοντες, ευκαιριακά μόνο, όπως έρχεται, βγαίνει ας πούμε μια ευαρχημονιά και την άλλη μέρα ανατέλει πάλι ο ήλιος. Δεν υπάρχει μονιμότητα, είναι περιστασιακές καταστάσεις η ακροδεξιά και η αριστερά. Να ξέρετε ότι υπηρετούμε την πιο γνήσια και την πιο τίμια ιδεολογία, την ιδεολογία του κέντρου.
Να ξέρετε ότι είμαστε που μας φοβούνται και γι' αυτό δεν μας βάζουν στα κανάλια. Γιατί εάν τα κανάλια είχαν τις απόψεις μας, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η δύναμή μας. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι σαν να είμαστε στη φιλική εταιρεία, σαν να είμαστε σε φασιστικό κράτος. Όταν βλέπω συνεχώς τον Καρατζαφέρη στον Άλτερ, στον Αντένα, στο Μέγκα, όταν τους βλέπω ακόμη και τον Μαρκεζίνη, το παιδί του χουντικού πρωθυπουργού, να προβάλλουν και να τον λέγουν, να λέει ο Μεταλλινός που τον Μεταλλινό τον εκτιμούσα, ότι αναλάβατε κύριε Μαρκεζίνη τις ευθύνες σας. Θα ορκιστείτε πρωθυπουργός. Δηλαδή με εκτροπή. Πώς θα γίνει, πώς θα υπάρξει δηλαδή πρόσκληση προς τον Μαρκεζίνη από πού, από τις μεγάλες δυνάμεις. Όπως μας έφεραν τον Καραμαλή τότε, που μετά ένα μήνα νομιμοποιήθηκε ο Καραμαλής το 1974, ξέρετε. Αρχικώς μας τον έφεραν Ελέο Ντεστέν. Λοιπόν, αυτά όλα είναι γελιότητες. Εγώ τον Μαρκεζίνη τον σέβομαι ως νομικό, αλλά θα σας πω και κάτι για να εξηγούμεθα. Δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης, βέβαια. Δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης. Δηλαδή, αν ο Μαρκεζίνης ο πατέρας πήγε του Παπαδόπουλου πρωθυπουργός, δεν φταίει το παιδί του. Αλλά δεν είμαι όμως που να μην τη λαμβάνω και υπόψη την οικογενειακή ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί αύριο να έρθει να μπει στην Ένωση Κεντρών ο γιος του Παπαδόπουλου, ούτε ο γιος του Πατακού. Γιατί με την ίδια λογική, τι φταίει ο γιος του Πατακού? Να τον βάλουμε. Όχι, δεν θα τον βάλουμε. Και θα σας πω γιατί δεν θα τους βάλουμε. Εγώ ζητώ από τον Μαρκεζίνη να βγει να πει: ο πατέρας μου έσφαλε και πήγε με τη Χούντα. Εγώ δεν το υιοθετούσα, διαφωνούσα, έφυγα. Καταδικάζω όμως τη Χούντα. Δεν τους είδα να καταδικάσουν. Καταλάβατε, θέλουν. Τι θέλουν? Να αιωρείται το στίγμα της Χούντας και να επιστρέψουν. Δηλαδή ουσιαστικά να δικαιωθεί η Χούντα, αυτό θέλουν. Εγώ, αν βγει ευθέως ο Μαρκεζίνης και πει: ο πατέρας μου πήγε με τη Χούντα, έσφαλε, έκανε κακή επιλογή, είχα διαφωνήσει και το θεωρώ μέγα λάθος, ιστορικό λάθος, από το οποίο πήγα και 30 χρόνια στο εξωτερικό και δεν είχα πρόσωπο να εμφανιστώ στην Ελλάδα, και συγχωρήστε μας στην οικογένειά μας για το λάθος που κάναμε, αν το πει αυτό είμαι πρόθυμος να συμφωνήσω. Αλλά εδώ τι θέλουν? Θέλουν και να τους επιβραβεύει ένα δημοκρατικό σύστημα και να συνεχίζουν τις υπόνοιες επιβράβευσης των μοιασμάτων και των φαντασμάτων του παρελθόντος. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τα κόμματα και για τους πολιτικούς αρχηγούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας να έρθετε σε μια τόσο δύσκολη μέρα, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μια μέρα που και συγγενικά μου πρόσωπα μου είπανε: σήμερα βρήκες. Μα την ημέρα αυτή την είχα καθορίσει 20 μέρες νωρίτερα. Η Μπακογιάννη είχε καλή μέρα την ημέρα εκείνη. Εμείς είχαμε κακή μέρα. Νομίζω όμως ο Θεός επιφυλάσσει το ανάστροφον. Εμείς θα έχουμε καλή συνέχεια, εκείνη κακήν. Νομίζω λοιπόν, αφού ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο Πυραιός εδώ για την παρουσία του που μας τίμησε και δει έκατσε και ισόλυνε την ομιλία. Αυτό σημαίνει για μας μεγάλη ευθύνη. Ναι. Και Καλαβρίτων. Α, είναι και αυτό, γιατί είναι από τα Καλάβρητα ο κύριος Κοκκώτης. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο που για εμάς εκπροσώπησε την Ορθοδοξία και την δυσυπόστατη πατρίδα πίστης, έννοια και υπόσταση του ελληνισμού. Και ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ολίγων λεπτών να χαλαρώσουμε. Θα παραμείνω και εγώ μετά και θα παραμείνουν όσοι των παρόντων θέλουν για να απαντήσουν, να μιλήσουν καταρχάς, να ακούσουμε τις προτάσεις όπως υποσχέθηκα και να απαντήσουμε εις ερωτήματα. Αναμένω και προβλέπω εκλογές μέχρι την Τετάρτη του
Απρίλη, γιατί θα γίνουν με λίστα αν γίνουν μέχρι την Τετάρτη του Απρίλη. Φοβάμαι ότι οι αιματηρές αλλαγές που σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ είναι αλλαγές που θα γίνουν στα χαρτιά αλλά όχι στην πράξη. Μετά θα υπάρξει φυγή ώστε να έρθει μια άλλη κυβέρνηση προσωπικότητων να πάρει την ευθύνη εφαρμογής των αιματηρών αλλαγών που υιοθετεί και θεσπίζει. Άρα βαδίζουμε εις εκλογές και σας είπα ότι αισθάνομαι περισσότερο σαν φιλική εταιρεία. Δηλαδή βλέποντας όλους πόσο εύκολα τους διαφημίζουν και πόσο νερόβραστοι είναι και το κόμμα της ουσίας στην Ένωση Κεντρών, το κόμμα των επιχειρημάτων δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, αισθάνομαι όπως αισθανόντουσαν οι φιλικοί που του λέγανε θα ελευθερώσουμε την Ελλάδα, έλεγανε μη το πεις όμως Εβραίος, λέγε το αυτή-αυτή, λέγε το αυτή-αυτή ότι ανά την χώρα πλανάται άνεμος αλλαγής. Είναι η αλλαγή της πραγματικότητας. Είναι το τσουνάμι που δεν γυρίζει πίσω. Είναι ο ρούς του ποταμού που δεν επιστρέφει πίσω. Αυτοί ας έχουν τα ρετούς, ας έχουν τα μοντάζ, ας έχουν τα ακριβά στούντιο και τις ακριβές ενδυμασίες. Στο περιεχόμενο και στα επιχειρήματα μπορούν να μας πολεμήσουν. Δεν είμαστε σπουδαίοι, δεν προτείνομαι αυτό, προτείνομαι ως σοφός. Εγώ ζητώ από τον κύριο Καραμαλή, από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέα, από τον κύριο Καρατζαφέρη, μπορούν να κάτσουν σε ένα πάνελ να αντιμετωπίσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Δεν τους το προτείνω, δεν τους το συνιστώ, γιατί την ώρα που θα κάτσουν στο πάνελ θα έχουν τερματίσει και τη σταδιοδρομία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα θυμάμαι ότι ο χειμώνας ήθελε να μην κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, αλλά η μεγάλη βούλησή σας εμπόδισε και τα βάλε και με το χειμώνα ακόμη.